Θεός χώρος, νεοπανένα ημί, επενεσόμεν πίστη, Θείον γερασίμων, ότι αξίως παρά Θεού απήρυχε η αμάτων την αέναον χάρη πρόνηση τους νοσούντας δαιμονώντας ηγάτε Υιό και πιστημός ειν αυτόν βρίαματα. Ελέησιν ημάς ο Θεός, κατά το δέκα ελαιός, δεόμεθας ρεφόρησον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Σεβασμιότατε Άγιε Κρήτης Κύριε Ευγένιε, Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Αλαρίσης και Τριτάβου Κύριε Ιερώνυμε, Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Τερνουπόλεως και Κρέμενετς εν Ουκρανία Κύριε Νέσκορ, Κύριε Βουλευτά, Κύριε Δήμαρχε, εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας, αδελφοί πάντες, εμείς εδώ οι ντόπιοι αδελφοί γνωρίζουμε ότι η 16η που είναι η μνήμη του Αγίου μας και είναι επίκεντρο η Μονή των Ομαλών και συμμετέχει όλο το νησί και τόσους άλλους κόσμους, ωστόσο όμως η πόλη του Αργοστολίου έχει θεσπίσει τη 16η το απόγευμα να πραγματοποιεί μεγάλη λιτανία εδώ εν την πόλη προκειμένου και στην έδρα του νομού και του νησιού να τιμήσει τον προστάτη της. Και για μας μπορεί να είναι μεν κάτι όχι το συνηθισμένο αλλά το αναγκαίο, όπως η 20η Οκτωβρίου είναι η μέρα η απογευματινή που τιμά το Λιξούρι τον Άγιο με λιτανία πάλι και παράκληση. Για μας εδώ είναι αναγκαίο να εκδηλώνουμε τα συναισθήματά μας προς τον Άγιό μας, διότι μέρα νύχτα είμαστε μαζί Του και διότι Τον επικαλούμεθα για όλες τις ανάγκες μας και είναι πάντοτε βοηθός και αρρωγός. Θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι που ήρθατε και λάβατε μέρος στον φετινό εορτασμό και απόψε και να επικαλεστώ τη χάρη του Αγίου μας σε όλους ανεξαιρέτως, διότι οι μέρες είναι δύσκολες και όλοι έχουμε ανάγκη το θείο στήριγμα και την θεία εξύψους παρηγορία, προστασία και να καλλιεργείται η ελπίδα την οποία όλοι θέλουμε για ένα καλύτερο αύριο.
Χρόνια πολλά, αδελφοί. Ο Άγιος μας, που όλοι το διαπιστώνουν το ότι είναι ζών και ανάμεσά μας και εμείς δίπλα του, να είναι βοηθός και αρρωγός σε όλους και στον καθέναν χωριστά, στην κάθε οικογένεια. Να έχουν τα παιδιά σας πρόοδο και προκοπή και όσο μπορείτε διδάξτε τα και αυτά για να έχουν όταν μεγαλώσουν και πίστη περισσότερη μακάρι και από εμάς και στήριγμα. Να είστε όλοι καλά. Να αναστραφούμε με το πλήρωμα της τοπικής σας εκκλησίας στη μνήμη του μεγάλου οικουμενικού Αγίου, του Αγίου Γερασίμου, του νέου ασκητού. Εκείνου που μας υπενθυμίζει διαρκώς ότι δίχως ασκητικό φρόνημα και εκκλησιαστικό ήθος είναι αδύνατο να ζήσουμε. Όπως είπα και το πρωί, απόψε πραγματοποιούμε μια λιτανία. Μια λιτανία του ιερού του εικονίσματος, προπάντων όμως μια λιτανία της επτής του μορφής και γινόμαστε όλοι ακόλουθοι του για λίγο.